ακυβέρνητο καράβι. Αγαπημένοι μου survivors, καλώς ήρθατε. Σας υποδέχομαι όπως με γέννησε η μάνα μου, με φίλο οικείς. Και το φίλο είναι μεγάλο, γιατί είναι μεγάλη και η βραδιά σήμερα ξεκινάνε επίσημα τα παιχνίδια της Καραϊβικής. Και συγκεκριμένα το αγαπημένο quiz των ερωτήσεων. Ελπίζω να είστε όλοι καλά και να διεκδικήσετε το έπαθλο το οποίο κρύβει αυτή η σκληρή μονομαχία. Γιατί υπάρχει έπαθλο, δεν το έχω εδώ, αλλά θα το περιγράψω. Είμαι ειδικό σε αυτά. Φτιάξε μας. Λοιπόν, παίζετε για τροφή φυσικά. Ξέρω ότι σας λείπει πάρα πολύ, ξέρετε ότι το έχετε ανάγκη. Και η ομάδα που θα καταφέρει να κερδίσει απόψε σε αυτό το πολύ σκληρό παιχνίδι, γιατί οι ερωτήσεις είναι πολύ σκληρές. Δεν λιγάνε καν, κοίτα. Έλα, πες το, πες το τώρα. Είναι. Κλαμψάνι. Πρόκειται για ένα. Ένα μόνο. Το παίρνω πάνω μου, δεν είναι ένα, είναι δύο. Έτσι, α! Δύο, τρία. Δύο σαλιγκάρια. Δύο σαλιγκάρια. Όχι, πλάκα. Όχι, τρία. Δεν φτάνουν, μάνα μου. Είναι δύο. Είναι υπέροχα. Το Γιώργη σήμερα, τρία. Είναι σεξι. Τρία. Γιατί ο άνθρωπος που τα έφτιαξε, ο Σεφ Τάκης, αποφάσισε να τα κάνει λίγο κοτλέ. Μου λέει, θέλω να τους δώσω ένα καστανό χρώμα, έτσι ένα ωραίο λευκό καστανό, λευκό καστανό, λευκό καστανό, λευκό καστανό και μέσα γεμάτο... Ζαλιστήκαμε. Ζαμπόν τυρί. Ζαμπόν τυρί, δύο καταπληκτικά τοστ, αλμυρή γεύση. Το ξέρω ότι το θέλατε. Έλανε μας. Και εμείς σας το ψήσαμε. Να βρω, μάνα μου. Η ομάδα λοιπόν που θα κερδίσει, και ξέρετε πολύ καλά πώς πρέπει να κερδίσετε, ανακοινώνω ένα γεγονός. Προσπαθείτε να βρείτε τη σωστή απάντηση, να πέστε όσο το δυνατόν πιο κοντά στη σωστή απάντηση. Αν το καταφέρετε, κερδίζετε, φέρετε πόντο στην ομάδα σας. Η ομάδα που θα φτάσει πρώτη στους 7 πόντους θα είναι νικήτρια. Είστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε? Ναι! Όλα τα ζευγάρια έχουν προκύψει από μια πολύ δίκαιη κλήρωση από έναν άνθρωπο ο οποίος έβλεπε τα ονόματα. Και ξεκινάμε με Κώστα το μισθοφόρο. Και Ελένη Χαμπέρι, παρακαλώ. Η Ελένη με τα μπιφτεκάκια της. Φέρντο, πεινά με Ελένη, φέρντο. Πόσα τετραγωνικά μέτρα είναι η μεγαλύτερη πίτσα που φτιάχτηκε ποτέ στον κόσμο? Στο φόρος συλλέγει πληροφορίες. Ξέρω από πίτσα, οπότε πρόσεχε. Επεξεργαστή του στα 700 MHz, παλιό αλλά τίμιο. Θυμάμαι και στην Ιταλία την είχαν βγάλει στα τραπέζια. Α, ορίστε. Παρακαλώ. Για να συγκεντρωθείτε. Η Χαμπέρι, σαν να το ξέρει από καιρό, από χρόνια. Έχω βάλει πολλά. Έχει και αυτές τις κεραιούλες 5G στο κεφάλι. Κατεβάζει πλήρως. Είστε έτοιμοι, παρακαλώ. Θα ανακοινώσετε την απόφασή σας. Έτσι και την απάντησή σας, γιατί δεν βλέπω κιόλας εκεί που είστε. Τι λέτε, ρε παιδιά, τι γράφεις? 60. 60 τετραγωνικά μέτρα, Ελένη Χαμπέρι, ο Κώστας. Κώστα, δεν βλέπω τίποτα. 320 και νομίζω ότι το ρεκόρ έχει γίνει στην Ιταλία. 320 τετραγωνικά. Με ζωνέτα το κάνει. Κώστας, 60 τετραγωνικά, διαράκι, τίμιο, η Ελένη Χαμπέρι. Λοιπόν, ήταν ένα τεράστιο τραπέζι. Δεν το πιστέψετε, ε! Κάποιος έχει κερδίσει. Λοιπόν, η σωστή απάντηση είναι... είναι 1.261 τετραγωνικά μέτρα. Κώστας ο μισθοφόρος. Χρόνια πιτσαδόρος. Εσύ έβαλε στο σπίτι που ηλικία σου. Ένα, ναι. 1.261. Και νόμιζα ότι είναι πολλά. 60. Έλα, έλα. 1-0 οι μαθητές. Τι έγινε, ρε παιδιά. Δώσε, ρε υποπτέ. Γύρνα τη, γύρνα τη.